Ε, για το πώς εξελίσσονται ε, οι συγκεντρώσεις. Να το oh, λοιπόν yeah. έχουμε πολύ μεγάλες ε, συγκεντρώσεις όπως λέγαμε και νωρίτερα mm. και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκη, Αθήνα εδώ, ε, οι πληροφορίες, ε, η πρώτη δημοσιογραφική εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος που είναι συγκεντρωμένος στο κέντρο που διαδηλώνει αυτή τη στιγμή ξεπερνά τι 40.000, μπορεί να φτάνει και τι 50.000. Είναι μια από τι πιο ογκώδει διαδηλώσει που έχουμε δει ε, τα τελευταία χρόνια. Και είναι μια εικόνα την οποία μάλλον την περιμέναμε παίρνοντα Παύλο και το στίγμα από τι κινητοποιήσει των νέων φοιτητών και μαθητών που προηγήθηκαν όλε τι μέρε μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών. Πάντω, βλέποντα και τα πλάνα, σε μεγάλο ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κατέβει στι συγκεντρώσει. Και να δώσουμε και μερικέ πληροφορίε πρακτικέ για τον κόσμο που μπορεί να θέλει και αυτό να συμμετέχει σε αυτή την συγκέντρωση διαμαρτυρίας. το μετρό στις γραμμές 2 και 3 λειτουργεί από τις 12 Μέχρι και τις τέσσερις κανονικά. Ε, με την εξαίρεση πέντε σταθμών, το Σύνταγμα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε ναι. τώρα την εικόνα από το Σύνταγμα. Αρχίζει να καταφθάνει από όλε τι προσυγκεντρώσει έξω από τη Βουλή ε, ο κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βλέπουμε την Αμαλία, βλέπουμε τη Βασιλή Σοφία, εδώ ναι. βλέπουμε εικόνα από τα προπήλαια. προπήλαια. Ε, Μια και βλέπαμε το Σύνταγμα, να πούμε ότι ο σταθμό του Συντάγματο είναι κλειστό. Ο σταθμό τη Ομόνιας, του Πανεπιστημίου, Ευαγγελισμό και το Μέγαρο Μουσική, αλλά και το Μοναστηράκι. Παρά τα αυτά, παρότι είναι κλειστή η σταθμή, το μετρό λειτουργεί 12 με 4 για να εξυπηρετεί όσο κόσμο θέλει να κατέβει στι πορείε. Και από ό,τι βλέπουμε, το γεγονό ότι η σταθμή ήταν κλειστή δεν απέτρεψε τη συμμετοχή mm. στην ε, μεγάλη κινητοποίηση. Όμω.